Με τους μήνες Απριλίου και Μαΐου να θεωρούνται ήδη χαμένοι, ξενοδόχοι της Κρήτης κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για την τουριστική σεζόν, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού των εμβολιασμών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ο εμβολιασμός γίνεται δυστυχώς πολύ σιγά και σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και αν συνεχίσει αυτό το πράγμα να γίνεται τόσο σιγά, πιστεύω ότι θα χάσουμε κι άλλους μήνες μέσα στη σεζόν. Ήδη θεωρώ χαμένο τον Απρίλιο και τον Μάιο. Από εκεί πέρα τώρα πίστευα ότι αν έχει εμβολιαστεί μέχρι τα τέλη Μάη το 60% του πληθυσμού, ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλή σεζόν. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν όλα τα εμβόλια και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τα εμβόλια δυστυχώς δεν προχωράνε, ο αριθμός των εμβολιασμών δεν προχωράει όσο θα έπρεπε. Είναι πολύ αργή η ρυθμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καθιστά προς το παρόν πολύ αρνητικό πρόσημο για τις κρατήσεις. Και να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πολύ δυστακτικοί στο να προχωρήσουν σε κράτηση για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι αργοί ρυθμοί του εμβολιασμού έχουν επηρεάσει δραματικά τις κρατήσεις, ενώ την ίδια ώρα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού αντιτίθενται στην απέτηση εμβολιασμού και προτάσει τα τεστ για την προφύλαξη από τη διασπορά του κορονοϊού κατά τις μετακινήσεις. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα και σίγουρα θα υπάρχουν και αντιδραστικοί οι οποίοι θα σου πούνε δεν θέλω να ταξιδεύω χωρίς εμβόλια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πιο γρήγορη, να γίνει το εμβολιασμός πιο γρήγορα όπως το Ισραήλ. Φανταστείτε ότι στο Ισραήλ ήδη έχει εμβολιαστεί το 30% του πληθυσμού. Κοιτάξτε, εγώ επικοινωνήσει ήδη με τον Υπουργό Τουρισμού και του έχω ζητήσει ότι αν μπορεί να βάλει και τις ομάδες των ξενοδοχοπαλλήλων σε μια προτεραιότητα, έτσι ώστε μέχρι τα τέλη του Μάρτη, αρχές Απριλίου, να έχουν εμβολιαστεί οι ξενοδοχοπάλληλοι όλη τη χώρα, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε σωστά. Γιατί και οι πελάτες που θα έρχονται, σίγουρα θα θέλουν να είναι και αυτοί να αισθάνονται σίγουροι. Είδαμε ότι οι tour operator ότι αντέδρασαν πάνω σε αυτή την απόφαση να εκδοθεί το υγειονομικό διαβατήριο να είναι υποχρεωτικό για να ταξιδέψει κανείς. Και ο κύριος Θεοχάρης, ο Υπουργός Τουρισμού, άμα είδατε στη Μαδρίτη, είπε ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση του υγειονομικού διαβατηρίου, διότι πολύ, όπως ακριβώς είπε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να προλάβει να εμβολιαστεί μέσα στο 2021. Ο πύχης για τη φετινή τουριστική σεζόν είναι το 50% των εσόδων του 2019, με τους ξενοδόχους να αναφέρονται στον έντονο ανταγωνισμό, εκτιμώντας παράλληλα ότι το 2021 θα είναι η χρονιά των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Το 2021 αναμένεται να ανοίξουν το 100% των ξενοδοχείων της χώρας, άρα θα έχουμε για ένα μεγάλο εσωτερικό ανταγωνισμό. Επίσης θα ανοίξουν όλοι οι προορισμοί, η ευρωπαϊκή προορισμή, άρα θα υπάρχει ένας εξωτερικός ανταγωνισμός. Σίγουρα το 2021 θα είναι η χρονιά του last minute. Οι πωλήσεις που περιμένουν θα είναι της τελευταίας στιγμής και γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το τι πρόκειται να γίνει το καλοκαίρι.